Τον ενημέρωσα για τις εξελίξεις στην Παραλιακή και ιδιαίτερα για την οδό Σεφέρη. Πρώτον, είναι έργο νόμιμο, είναι δρόμος σχεδίου πόλης, δεν έπρεπε να έχει κλείσει ποτέ. Το έργο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, απομένουν μόνο τα ασφαλτικά και κάποιοι το εμποδίζουν παρανόμως. Έχω ζητήσει το τελευταίο διάστημα που αν δεν υπήρχαν αυτά τα εμπόδια θα είχε το έργο ολοκληρωθεί, να μου δώσουν μία έγγραφη απάντηση ή απόδειξη ή οποιοδήποτε έγγραφο που μιλάει για διακοπή των εργασιών και ουδέποτε κανείς μας έδωσε ως Δημοτική Αρχή. Η συμπεριφορά αυτή έχει να κάνει και με την ποιότητα της δημοκρατίας. Δεν μπορεί χθες που ήταν να πέσει το ασφαλτικό για 3 ώρες να έχουν κινητοποιηθεί όλες τις δυνάμεις ασφαλείας. Δηλαδή με έχουν οχληθεί πάρα πολύ όλες οι ειδικές δυνάμεις και της αστυνομίας και του λιμενικού, όλα τα ΜΑΤ για ένα δημόσιο έργο που αφορά τη δημόσια ασφάλεια και το κοινό καλό. Ενημέρωσε λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι το έργο αυτό θα γίνει, δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει, είναι απόλυτα νόμιμο και χθες ο Δήμος Ηρακλείου εφάρμοσε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου προβλέπεται, μας εγκαλούσε γιατί δεν τα εφαρμόζαμε, ότι ένα τμήμα του παραλιακού είναι πεζόδρομο. Αυτό σημαίνει ότι διακόπτεται η κυκλοφορία στον παραλιακό. Άλλο μεγάλο σκάνδαλο που έχω καταγγείλει. Πώς ενώ δεν υπάρχει καμιά απόφαση, πώς το υπεχοδέ τότε χειρόγραφα σε συγκεκριμένη ιδιοκτησία και στην πρόσωψή του έκανε μόνο σε αυτή πεζόδρομο. Άρα ένα θέμα που πρέπει να διερευνήσουν όλες οι δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές. Θέλω να δηλώσω προς όλους ότι σήμερα το κλίμα στην περιοχή είναι πάρα πολύ βεβαρημένο. Και εξαιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου, γιατί η λεωφόρος Ζυκάρου είναι ένας ηλεκτήριος δρόμος που παίρνει όλη την κυκλοφορία, επαναλαμβάνω, λιμάνι, αεροδρόμιο, φυλακές, βιομηχανική περιοχή, να πω πάλι ντροπή και προσβολή προς όλους τους κατοίκους, που ενώ ανέχονται στρατιωτικές μονάδες, όλη αυτή την επιβάρηση κάποιος θα θέλει να τους αποκλείσει. Στον 21ο αιώνα, που η επικοινωνία των ανθρώπων είναι το παν, υπάρχει επικοινωνία με όλα τα μέσα και εδώ να προσπαθούν κάποιοι να εμποδίσουν την επικοινωνία. Σας δηλώνω ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα ολοκληρώσει το έργο. Πιστεύω όμως ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί, νομίζω ο κ. Δεκτάκης έδειξε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο ίδιος θα σας πει τις απόψεις του, και έχω κάνει και έναν κύκλο ενεργειών. Ενημερώνω όλους τους υπουργούς, τους αρμόδιους υπουργούς τηλεφωνικά. Ήδη έχω μιλήσει με αρκετούς, αλλά και με αρκετές δημόσιες αρχές και δικαστικές αρχές. Δεν επιτρέπεται στη σημερινή εποχή να υπάρχουν τέτοιες λειτουργίες. Χθες ήταν μια άσχημη μέρα. Νομίζω ότι δεν πρέπει αυτό να ξανασυμβεί. Δεν είναι αυτή η ποιότητα της δημοκρατίας. Όταν οι πολίτες υποφέρουν σε όλο τον νομό, όταν χθες είχαμε κατάληψη των Αττικών τυχών από διάφορες ομάδες για εγκατάσταση εκεί, η πόλη και ο νομός να μην αισθάνεται ασφαλής, από την παραβατικότητα, μικροπαραβατικότητα και όλες οι αστυνομικές δυνάμεις να φρουρούν 100 μέτρα για να μην πέσει άσφαλτο, ακόμα και οι υποβρύχιες δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Να επαναλάβω τώρα ντροπή. Η παραγγελική θα την ανοίξει μόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι εγώ για να διορθώσω αυτή την αδικία και αυτή την παρανομία, που, εντάξει, όπως έγινε, παρατυπία, δεν ξέρω τι, ποιος έβαλε το χέρι του και χωρίς να υπάρχει καμιά απόφαση το κάνει πεζόδρομο, έχω δώσει εντολή να προχωρήσει η αναθεώρηση, όχι τροποποίηση, η αναθεώρηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή, διότι όλες σχεδόν οι ιδιοκτησίες είναι, να το πω έτσι απλά, στον αέρα με αυτά που έχουν γίνει. Θα τακτοποιήσουμε όμως και θα συμμορφώσουμε εκεί τα πάντα. Χθες το πρωί, ενώ ετοιμαζόμουν να ανέβω στην Αθήνα σε ένα ραντεβού με τον κύριο Χρυσοχοίδη, με πήρε ο κύριος Κουράκης και μου γνωστοποίησε το πρόβλημα το οποίο υπήρχε στη Σεφέρη. Πέρασα λοιπόν από εκεί και είδα αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, διότι οι εντολές που είχε δώσει η εισαγγελέας ήταν να μην ολοκληρωθεί το έργο, διότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση δικαίωσης ενός πολίτη. Και βεβαίως όλοι πρέπει να σεβόμαστε και να συμμεριζόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Όμως εδώ υπερέχει κάτι άλλο.
υπερέχει το συμφέρον των συμπολιτών μας και η ταλαιπωρία που υφίστανται χιλιάδες άνθρωποι σε έναν χώρο που είναι ήδη επιβαρημένος. Δηλαδή, το χώρο του αεροδρομίου, της πρόσβασης προς το αεροδρόμιο, του χώρου πρόσβασης στις φυλακές, της βιομηχανικής περιοχής και βεβαίως των κατοίκων της περιοχής της Αλικαρνασσού, που βεβαίως πρέπει να εξυπηρετούνται. Έτσι, θεωρώ ότι ο Δήμαρχος έχει ένα απόλυτο δίκιο και οι συμπολίτες μας πρέπει να απολαύσουν αυτήν την ελεύθερη διακίνηση και την χωρίς υπερβάσεις ή την χωρίς επιβαρύσεις. Με τον Δήμαρχο λοιπόν κουβεντιάσαμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, παραβλέποντας όχι απλώς την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ή τις εντολές των δικαστηρίων ή της Αγγελέως, αλλά να δώσουμε την βαρύτητα που χρειάζεται σε μια περιοχή που ήταν τόσο επιβαρημένη και τώρα βρίσκεται τρόπος να ελαφρυνθεί. Θα δώσουμε λοιπόν την προτεραιότητα σε αυτήν την λύση και εντός των ημερών θα δείτε με τι τρόπο θα γίνει. Το θέμα θα λυθεί με πολιτική απόφαση, η οποία θα δοθεί από το Υπουργείο. Αυτό σας ανακοινώνω τώρα. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί αυτή η λύση και τα δικαστήρια βεβαίως όταν θα έρθει η ώρα ας δικάσουν την περίπτωση του προσφεύγοντος για να δούμε τι αποτέλεσμα θα δώσει. Όμως προς το παρόν δεν πρέπει να ταλαιπωρείται άλλο η περιοχή.